Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη επεισόδιο της σειράς podcast «Χίλιες και μία νύχτες». Είμαι ο Θεοδόσης Μίχος και ο στόχος μου είναι να μαζέψω τα κομμάτια του μεγάλου παζλ της αθηναϊκής νυχτερινής ζωής μέσα από τις γλαφυρές αφηγήσεις των εκλεκτών καλεσμένων μου που βρέθηκαν στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Για να μας ακούτε, ακολουθήστε τη σειρά «Χίλιες και μία νύχτες» του One Man σε Spotify, Apple Podcast και Google Podcast φυσικά. Μαζί μου σήμερα ένας πολυπράγμων καταξιωμένος και πολύ όμως ταλαντούχος σκηνοθέτης που έχει βάλει την υπογραφή του σε μερικές από τις πιο πολύ συζητημένες θεατρικές παραστάσεις της τελευταίας δεκαετίας και βάλε θα έλεγα και που φέτος αποφάσισε να δοκιμαστεί στο δύσκολο και πολύ παρεξηγημένο κατά τη γνώμη μου είδος της επιθεώρησης ενώνοντας τις δυνάμεις του με τον αγαπημένο Φίβο Δελβοριά και δημιουργώντας μαζί την παράσταση 1821 «Η επιθεώρηση». Κυρίες και κύριοι, ο Δημήτρης Καρατζάς. Καλώς ήρθες, Δημήτρη. Καλώς σας βρήκα. Το τιμόνι είναι στα χέρια σου. Ελπίζω να είσαι έτοιμος να μας πας μια βόλτα στο χρόνο και στο χώρο. Μια φορά και ένα καιρό, λοιπόν, ήταν ο Δημήτρης Καρατζάς. Ήταν στο Au Revoir. Καλά, ξεκινάμε. Μετά από μια παράσταση του Γυάλινου Κόσμου, που ήταν δίπλα εκεί στο Κεφαλινίας, και βρεθήκαμε εκεί κάποιοι φίλοι και κάποιοι συντελεστές που δεν νομίζω ότι μπορώ να πω τα ονόματά τους, γιατί αυτό που θα πω κατά κάποιο τρόπο μας εκθέτει και μας ηρωοποιεί κιόλας όλους. Μάλιστα, ο τρόπος που σκέφτεσαι. Όπου καταλήξαμε σε αυτή την παρέα, που ο μέσος όρος ηλικίας, ας πούμε, ήταν το 35, το λέω γιατί έχει σημασία το που έφτασε αυτό, μετά από πολλή συζήτηση, πολύ τσιγάρο και πάρα πολύ ποτό, mm-hmm. που το Revoir κάπως το έχω ταυτίσει κιόλας με την κάπνα, τα φωτιστικά πάνω και τα ποτά αυτά τα οποία σου φέρνουν και το tonic δίπλα, δηλαδή το οποίο άλλοτε με κουράζει, άλλοτε με ενθουσιάζει. Αφού λοιπόν κάναμε αυτή την διαδικασία των ποτών, φτάσαμε σε ένα σημείο να παίζουμε τα εφηβικά παιχνίδια εντός Au Revoir, σχεδόν της μπουκάλας, σχεδόν του... Ένα άλλο παιχνίδι που λέγεται «Τι θα κάνει ο κύριος στην κυρία», εάν το γνωρίζετε. Και μεταφέρθηκα ξαφνικά σε μια ηλικία που είχα ξεχάσει εντελώς, αλλά που ήταν τόσο αυθόρμητο όπως προέκυψε σε αυτό το χώρο, με τόση... Είχαμε φτάσει σε αυτή την ωραία μέθη που έχεις τον έλεγχο, αλλά και που κάπως θέλεις λίγο να ξεφύγεις και να το σπάσεις λίγο mm-hmm. και αυτό το όριο. Αυτό λοιπόν συνέβη στο Au Revoir. Εύχομαι αν ξαναπάω εκεί μετά από αυτό να με ξαναβάλουν μέσα, γιατί ίσως δεν είχα καταλάβει τι γίνεται εκεί. Σ' αρέσουν τα παλιά ποτάδικα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, τα λίγο πιο μπαρουτοκαπνισμένα, έτσι, τα πιο... Τα πιο μπαρουτοκαπνισμένα μου αρέσουν mm-hmm. και αυτά που κατά κάποιο τρόπο διατηρούν μια... ταυτότητα και μια επιμονή στο τι ευχαρίστηση μπορείς να πάρεις από ένα τέτοιο μαγαζί. Δηλαδή, η ιδιαίτερα ανακαινισμένη χώρη ή η ιδιαίτερα ουδέτερη χώρη που κάπως ή και πιο, θα τους πω, urban χωρίς προφορά, ενδεχομένως δεν με τραβάνε πάρα πολύ. Δηλαδή, όλα αυτά τα χρόνια, επειδή μένω στα Εξάρχεια πολλά χρόνια, τώρα μεταφέρθηκα πιο εκεί, αλλά εντός της περιφέρειας των Εξαρχείων και όλοι οι φίλοι μου μένουν στα Εξάρχεια. Mm-hmm. Μάλιστα με ένα φίλο μου τον Ενία λέμε πολύ συχνά ότι χρειαζόμαστε διαβατήριο για να φύγουμε από τα Εξάρχεια. Και είναι ένα σταθερό πράγμα το να βγαίνουμε και να κλείνουμε διαδοχικά κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά των Εξαρχείων, αν αποφασίσουμε ότι θα βγούμε. Δηλαδή, θα για πάμε. Ένα bar crawl, πώς πάει δηλαδή. Ένα bar crawl. Πώς το λέ... Έτσι το λέμε στο Βόλο εμείς, bar crawl. Α, στο Βόλο. Δεν ήξερα την τοπιολαλιά αυτή του Βόλου. Λοιπόν, πώς ξεκινάει και πώς καταλήγει δηλαδή στα Εξάρχεια. Εξαρτάται. Έχει πολύ πλάκα το ότι ενώ ας πούμε ξέρουμε τα μαγαζιά, κάθε φορά ας πούμε, έχει μια διαδικασία του αν είμαστε πιο χαλαροί και θέλουμε να μιλήσουμε, θα πάμε. Στο καφετί, ας πούμε, ή στο ξένο. Mm. Αν πούμε ότι θέλουμε κάπως να πάμε σε κάτι πιο, τι να πω, πιο mainstream και πιο pop, ας πούμε, και ίσως να δούμε και κάποιους ανθρώπους που δεν έχουμε ξαναδεί, μπορεί να πάμε και στο τσιν-τσιν, αν και τελευταία δεν πάμε τόσο, όχι γιατί κάτι έγινε, αλλά mm-hmm. νομίζω ότι και εμείς κάπως μεγαλώνουμε. Εντάξει, όχι. Νομίζω, ναι, αυτό είναι ας πούμε το πιο έξοδος. Okay. Ότι τώρα θα πάμε κάπου αλλού. Mm-hmm. Άλλοτε
πηγαίνουμε στο Μήλο επίσης. Γενικώς. Κλασικά. Ναι, υπάρχουν αγαπημένα μαγαζιά τα οποία μου αρέσει πολύ αυτό που συμβαίνει σε κάποια μπαρ που μένουν αναλόγως του πώς θα τραβήξει βραδιά. Το βρίσκω σε ένα βαθμό, δεν ξέρω, σε επίπεδο εργασιακό ενδεχομένως δεν είναι πολύ καλό. Όχι ενδεχομένως, δεν είναι πολύ καλό, αλλά σε επίπεδο χαλάρωσης, χαράς, άνεσης που νιώθει στο μαγαζί, στο Μήλο, ας πούμε, έχουμε ζήσει πολλές φορές που φεύγει όλος ο κόσμος και επειδή ο ιδιοκτήτης θέλει να κάτσουμε κι άλλο και μπορεί να διώχει το προσωπικό, οπότε και νιώθω και καλύτερα. Γιατί είναι απόφασή του. Καθόμαστε και βάζουμε και ό,τι μουσική θέλουμε και πίνουμε ό,τι ποτά θέλουμε και που κατεβάζουμε και, και τις κουρτίνες. Βεβαίως όλα αυτά πριν την καραντίνα, διότι τώρα συμβαίνουν όλα αυτά πράγματα που δεν ξέρω και τι απαγορεύεται ακριβώς και δεν με ενδιαφέρει να το ψάξω πάρα πολύ. Νομίζω κανείς μας δεν ξέρει ακριβώς, δεν έχει καταλάβει, αλλά δεν έχει σημασία. Ναι. Και όταν θέλουμε να κάνουμε την πιο μεγάλη έξοδο με διαβατήριο, πηγαίνουμε και στον Galaxy. Αγαπημένο επίσης. Άρα είσαι άνθρωπος που του αρέσει να έχει στέκια, έτσι. Δεν έχεις την αγωνία να ανακαλύψεις το επόμενο μαγαζί για το οποίο θα μιλάνε όλοι, ξέρεις. Καθόλου. Το νέο cool spot της πόλης, να είμαι πρώτος εκεί. Όχι, τελευταίος. Δηλαδή, αν τυχόν μάθω για ένα μέρος που πάει όλος ο κόσμος, ενδεχομένως αφού περάσει η μόδα του, μπορεί να μου έρθει περιέργεια. Αυτό που λέγαν όλοι αυτό το μαγαζί, μήπως πάμε να το δούμε. Αλλά όταν πια έχει τελειώσει η ιστερία. Ή ας πούμε μέρη τα οποία είναι πάρα πολύ on the spot, συνειδητά μου λένε πάμε εκεί, λέω όχι, αποκλείεται, θα πάμε στον Ξένο, θα πάμε στο Μήλο, θα κάτσουμε και μόνοι μας αν χρειαστεί, γιατί ορισμένες φορές αυτά τα μαγαζιά είναι και άδεια ή άλλες φορές πολύ γεμάτα, κανείς δεν ξέρει πότε και γιατί, και προτιμώ να πάω εκεί πέρα να κάτσουμε και μόνοι μας και να αρχίσουμε να πίνουμε ποτά και να λέμε διάφορα, παρά να πάω εκεί. Δεν με ενδιαφέρει νύχτα ως μέρος που αναγκαστικά θα πας για socializing, ενώ μου αρέσει τρομερά η κοινωνικότητα που μπορεί να προκύψει. Αλλά που μπορεί να προκύψει, ενώ όταν πας σε μέρη που ξέρεις ότι κάπως αυτό γίνεται, και λίγο και πιέζομαι. Πιστεύεις ότι είναι διαφορετικές, πώς να το πω έτσι, θεωρήσεις της ζωής έχει ένας άνθρωπος που του αρέσει να πηγαίνει στα στέκια του σε 2, 3, 4 μαγαζιά ή και ένα ακόμη, ας πούμε, συνέχεια, και αλλιώς βλέπει τα πράγματα ένας άνθρωπος που θέλει κάθε εβδομάδα να τικάρει στην ατζέντα του ότι πήγα στο νέο τάδε εστιατόριο, στο νέο τάδε μπαρ, στο Δίνα wine bar, στο παράλληλο, ας πούμε, σαντουιτσάδικο. Ναι. Τι μας ξεχωρίζει, τι ξεχωρίζει τους μεν από τους δε? Χωρίς να σημαίνει ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Όχι, σίγουρα. Ποια είναι η διαφορά τελικά στον τρόπο που σκέφτονται? Νομίζω ότι μία βασική διαφορά είναι ότι κάποιος που έχει την αγωνία να περάσει από όλα τα καινούρια στέκια, ενδεχομένως ψάχνει κάτι το οποίο έχει να κάνει πολύ με το τι θα βρει εκεί που θα πάει και όχι με το τι θα πάει εκεί με τους φίλους του, γιατί νιώθει μια οικειότητα και άρα μπορεί να ανοιχτεί και να... Εγώ όταν πηγαίνω σε ένα καινούριο μέρος δεν βρίσκω εύκολα ούτε τη χαρά, ούτε την οικειότητα, ούτε την ζεστασιά που νιώθω στους χώρους μου. Οπότε κάποιος νομίζω που βγαίνει με αυτόν τον τρόπο, μάλλον θέλει πολύ, ίσως είναι κουρδισμένος στο να προσπαθεί να ανακαλύψει το καινούριο, ας πούμε, vibe, το καινούριο feeling του κάθε μέρους, το οποίο έχει να κάνει με μια μεγαλύτερη καταναλωτικότητα στο μυαλό μου. Δηλαδή είναι λίγο σαν να τικάρεις πράγματα χωρίς να προλαβαίνεις να επενδύσεις, ας πούμε, να καταλάβεις τι... είναι και μια σχέση κι αυτή. Δηλαδή, το με ποιο τρόπο θα συνεχίσεις να πηγαίνεις, πώς θα βλέπεις εξελικτικά και μέσα στο χρόνο τους ανθρώπους που έχουν το μαγαζί, πώς φέρονται, πώς λειτουργεί αυτό το μαγαζί, πώς η ατμόσφαιρά του διαμορφώνεται. Γιατί εγώ δεν μπορώ εύκολα να αλλάζω ούτε κλίμα, ούτε τρόπους διασκέδασης. Σε νιώθω απόλυτα, γιατί και εγώ, ξέρεις, μιλάω με φίλους μου παλιούς που μένουν ακόμη στην επαρχία και μου λένε, ας στην Αθήνα κάνετε τόσα πράγματα, και τους λέω, παιδιά, σε 3 μπαρ πηγαίνω όλα και όλα. Πραγματικά. Μην τρελαίνεστε κιόλας. Και η ερώτηση την επόμενη μέρα που λέω ότι πήγα για ένα ποτό και πού πήγες, και που κάθε μέρα η απάντηση είναι η ίδια. Οπότε, πού άλλο θα πήγαινα. Αυτό δηλαδή βαριέμαι και να το πω πια, ας πούμε, στη μάνα μου, που πήρε τηλέφωνο ή σε φίλους μου που δεν ήταν μαζί. Πού πήγα. Και η αίσθηση του να μπαίνεις στο στέκι σου και να σε αναγνωρίζει ο μπάρμαν και να ξέρει το ποτό που πίνεις και πώς το πίνεις και να ξέρει ακόμη και το σκαμπό σου, ας πούμε, σε ακόμη πιο στενού τύπου καταστάσεις, είναι ανεκτίμητη, θεωρώ. Είναι πάρα πολύ και νιώθεις αυτομάτως ότι σαν ότι έφυγες από το σπίτι σου και πήγες σε ένα χώρο που είναι μια προέκτασή του. Το ανησυχητικό βέβαια είναι, επειδή βγαίνω πάρα πολύ και τρελαίνομαι πολύ για τη νύχτα, τέλος πάντων, όταν καταλαβαίνεις ότι ξέρει το ποτό σου
ξέρουν το ποτό σου σε πάνω από 15 μπαρ. Εκεί μπορεί να υπάρχει πρόβλημα. Και αναρωτιέσαι μήπως δεν κάνεις κάτι καλά. Ναι. Βγαίνεις πάρα πολύ, δουλεύεις πάρα πολύ, βγαίνεις πάρα πολύ, κοιμάσαι. Λίγο. Αλλά λες λίγο, μισή ώρα. Όχι, κάνω τετράωρο, πεντάωρο. Α, οκ. Δεν το λες πολύ. Σίγουρα δεν το λες πολύ. Όχι, δεν το λες πολύ. Αλλά κάπως είναι και έτσι αυτή η δουλειά. Που επειδή είσαι όλη τη μέρα κλεισμένος σε μια πρόβα ή είσαι σπίτι σε μια μελέτη για την επόμενη μέρα, αυτό επειδή έχει πάρα πολύ, επειδή έχει συναναστροφή με κόσμο, αλλά στην ουσία δεν έχει άνεση επικοινωνίας, δεν έχει, έχει χαρά, αλλά έχει και πολύ στρες. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να μπορέσει να εκτονωθεί κάπως. Ναι. Και γι' αυτό η μία διέξοδος λοιπόν για πολλά χρόνια ήταν και είναι αυτή. Το οποίο αυτό το πράγμα το διατηρώ και στο, δηλαδή και το καλοκαίρι διαλέγω ένα νησί συγκεκριμένο, στο οποίο επίσης υπάρχει πρόγραμμα νυχτερινής ζωής. Κατάλαβα. Μετά από μια παράσταση, ας πούμε πρεμιέρα ή γενικά τέλος μια παράστασή σου, πόσες ώρες χρειάζεσαι για να αποσυμπιεστείς, ας πούμε, σε ένα μπαρ? Δεν τον βλέπετε τώρα, αλλά κουνάει το χέρι, τα μάτια έχουν γυρίσει και, και βάλια να σένε. Ναι. Έχουν γίνει όλα αυτά όντως. Δεν νομίζω ότι πριν τις 5 μπορώ να ηρεμήσω, αν η παράσταση τελειώνει 11, ας πούμε. Wow. Ναι, γιατί είναι τεράστια, τεράστια η συσσόρευση της ενέργειας και από το άγχος που έχεις για το πώς θα γίνουν τα πράγματα και από το φορτίο που νιώθεις από τον κόσμο, γιατί εγώ κάθομαι κιόλας, δεν παίζω καν ώστε να εκτονώνω κάτι. Οπότε είναι όλο αυτό που είναι η εστίαση τόσο στη σκηνή όσο και στην πλατεία και στο τι νιώθεις και τι δεν πάει καλά και πώς αυτό που δεν πάει καλά φαίνεται ή, πώς, ή παρεξήγηση ότι φαίνεται επειδή το καταλαβαίνω εγώ ενώ ο άλλος δεν το καταλαβαίνει. Και γίνονται κάτι πράγματα τα οποία όταν τα βλέπεις από μακριά γελάς και λες ότι τώρα αυτά μόνο εσύ τα καταλαβαίνεις και τα σκέφτεσαι και μπορεί να νιώθεις και λίγο γελίος, αλλά την ίδια στιγμή αυτή η γελιότητα είναι και, και ο λόγος που κάνω αυτή τη δουλειά. Δηλαδή μου αρέσει να μπαίνω σε αυτή την ένταση, σε αυτό το στρες και σε αυτή την ανησυχία του αν λειτουργεί ή δεν λειτουργεί αυτό που έχεις κάνει. Απλώς αυτό φέρνει μεγάλη ένταση, μεγάλο φορτίο το οποίο κάπως πρέπει να σπάσει. Και μέχρι στιγμής το μπαρ είναι κάτι το οποίο με έχει βοηθήσει πολύ. Ωραία, λοιπόν, είσαι μετά από μια παράσταση, λοιπόν, έχεις κουραστεί, έχεις αγχωθεί, είσαι πάρα πολύ φορτισμένος, χρειάζεται λοιπόν, χρειάζεσαι κάποιες ώρες για να αποσυμπιεστείς. Αποφασίζεις να πας στο Χ, στο Ψ, στο Z μπαρ για να πιεις τα drinks σου με τους φίλους σου. Έχεις γενικά καθόλου στο μυαλό σου όταν βγαίνεις ότι πια είσαι ένας σκηνοθέτης που έχεις μια πολύ σημαντική πορεία ήδη πίσω σου, παρά το νεαρό ακόμη της ηλικίας σου. Αυτή η σημαντική πορεία συνοδεύεται φυσικά και από αναλόγως πώς την αντιλαμβάνεσαι εσύ, μεγάλη, πολύ μεγάλη, μέτρια, ανεκτή, υπερβολική διασημότητα. Σε ξέρουν, για να το πούμε πολύ απλά. Ξέρουν πολύ τη φάτσα σου. Σε αγχώνει καθόλου αυτό? Σε βάζει σε μια διαδικασία να σκεφτείς ότι πάω στο τάδε μπαρ, θέλω εγώ να πιω πολύ, θέλω να χορέψω, να μεθύσω, θέλω να χαλαρώσω, να τα... Τώρα να έχω τον άλλο να με κοιτάζει, τον βλέπεις που σε κοιτάζει, καταλαβαίνεις ότι σε έχει αναγνωρίσει. Μπαίνεις καθόλου στη διαδικασία να μαζευτείς, για να μην πει αυτός μετά ότι και είδα τον Καρατζά και ήταν, ξέρω εγώ, με τους δικούς του και ήταν γκολ όλοι εκεί πέρα ο σκηνοθέτης. Καλά, καταρχήν δεν είμαι και η Μαντόνα. Θέλω να πω ότι πάω και σταματάει η κυκλοφορία. Αλλά εκτός αυτού, δεν το έχω σκεφτεί ποτέ, δεν με ενδιαφέρει και καθόλου. Δηλαδή, πραγματικά, αν βρίσκομαι. Χτες είχα πάει να δω το Φίβο στην Ταράτσα. Και είχε και ένα πρόγραμμα το οποίο είχε πολύ πλάκα. Ήταν αυτό που ήταν καλεσμένη και η Κέτι Γαρμπή, η οποία δημιούργησε το αδιανόητο κέφι. Δηλαδή έγινε ξαφνικά χαμός. Άλλαξε όλο αυτό που βλέπαμε πριν και το κλίμα που υπήρχε, άλλαξε εντελώς. Ήταν ένα άλλο πράγμα. Το οποίο ακολούθησα 100%. Δηλαδή, δεν επιτρέπεται να είμαστε και όρθιοι, έμαθα χτες. Γιατί κάποια στιγμή σηκώθηκα, εγώ να σου πω. Και μου κάνανε διάφορα νοήματα να κάτσω. Σήμερα έλαβα κάποια μηνύματα. Να τα μάθω. Το οποίο δεν το περίμενα, γιατί κάθε φορά χαλαρώνω τόσο πολύ όταν είμαι με τους φίλους μου και περνάω ωραία, που λέω εντάξει, θα.
δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν το σκέφτομαι. Δεν είναι καν ένας παράγοντας προς το μυαλό μου. Και μαθαίνω ένα. Διαβάζω ένα μήνυμα σήμερα ότι. Τι ωραία που ήταν στο Φίβο χθες. Αγαπάμε το Φίβο, αγαπάμε εσάν και τη δουλειά σου. Έδωσε ρέστα χθες όταν βγήκε η Κέτη. Και ενδεχομένως ντράπηκα λίγο. Αλλά μετά είπα, χαριτωμένο είναι και αυτό. Αδιαφορώ. Με στη ζωή. Θέλω να πω, όχι, δεν έχω ούτε πρόβλημα να με δει κάποιος, ας πούμε, να πίνω, ούτε να. Ακόμα και να ξεφτιλίζεσαι, ας πούμε, σε ένα πάρτι ή και να τσακώνεσαι. Θέλω να πω γιατί, τι θα αλλάξει. Σωστό. Έχεις πιάσει τον εαυτό σου να εμπνέεσαι σε σχέση με τη δουλειά σου όταν είσαι έξω και σου λατσάρεις τα βράδια στην Αθήνα? Πολύ συχνά. Α, ναι. Και όταν σου λατσάρω μόνος μου στην Αθήνα και όταν μετά από 2-3 ποτά αρχίζεις και πιάνεις μια κουβέντα με ανθρώπους που εκτιμάς και συμπαθείς ή και συνεργάζεσαι. Mm-hmm. Και έχει μια άλλη, ίσως, επειδή έχει επέλθει αυτή η χαλάρωση και έχει επέλθει και αυτή η... Καμιά φορά όταν πίνεις, νιώθεις και λίγο μια... Όταν δεν σε πιάσει άσχημα, mm-hmm. Και μια δύναμη και ένα θάρρος άλλο και στη mm-hmm. σκέψη και σε αυτό που λες ότι θα κάνω. Mm-hmm. Και σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν ξεκλειδωθεί πολλά πράγματα μέσα από κουβέντες με... Και με συντελεστές της παράστασης που μπορεί να έχουμε βγει, αλλά και με ηθοποιούς φίλους που μπορεί να μην παίζουν στην παράσταση, mm-hmm. αλλά να μου πούν κάτι και να μου ξεκλειδώσει το μυαλό. Και πολύ συχνά, επειδή δεν έχω μαζί το τετράδιό μου, γιατί συνήθως κυκλοφορώ με διάφορα τετράδια, αλλά στον μπάρ να μην τα παίρνω. Στέλνω μηνύματα στον εαυτό μου για αυτά που είπαμε, για να μην τα ξεχάσω, γιατί υπάρχει αυτή η ωραία διάβγεια του αλκοόλ, που την άλλη μέρα δεν υπάρχει τίποτα όμως και υπάρχει πολύ πρόβλημα. Οπότε εκεί το μήνυμα είναι πολύ βοηθητικό. Έτσι, ή σημειώσεις ή οτιδήποτε στο κινητό, γράφεις πράγματα, ναι. Σημειώσεις λέω ότι δεν θα μπω, γι' αυτό μου στέλνω μήνυμα πάντα. Σε κάποιον φίλο από εξωτερικό ή κάποιον που δεν έχει επισκεφτεί την Αθήνα ποτέ, πώς θα την περιέγραφες την Αθήνα εκείνη η νύχτα? Ποια είναι τα συγκριτικά της πλέον εκτήματα, ας πούμε? Γιατί μας γοητεύει τόσο πολύ η νύχτα στην Αθήνα? Πρώτα απ' όλα γιατί νομίζω ότι είναι, μπορεί να προσφέρει κάτι σε όλους. Δηλαδή δεν είναι, έχει διατηρήσει σε πάρα πολλές γειτονιές της και πάρα πολλά μαγαζιά της κάτι το ατόφιο με σεβασμό σε αυτόν που θέλει όντως να βγει και να πιει. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή μια τουριστική, ειδικά η νυχτερινή Αθήνα και η Αθήνα του ποτού. Mm-hmm. Δεν έχει, σε ελάχιστα μέρη είναι ένας τουριστικός χώρος που λειτουργεί, ας πούμε, μέχρι τη μία που μπορείς να πιεις κάποια drinks κτλ. Υπάρχουν πάρα πολλά μαγαζιά που έχουν μέσα όλα αυτά που συζητάγαμε πριν. Μπορείς να βρεις και μέσα... ιστορίες, mm-hmm. ανθρώπους που εκτιμάς, ανθρώπους που θες να γνωρίσεις. Ας πούμε όλα αυτά τα μέρη που πηγαίνω και που συζητάμε είναι μέσα άνθρωποι και θαμώνες και άνθρωποι που τα έχουν, που είναι άνθρωποι που θα ήθελες, ας πούμε, να τους πιάσεις την κουβέντα, που mm-hmm. θα ήθελες να μιλήσεις από ιστορία μέχρι το μπαρ, μέχρι φιλοσοφία, μέχρι τις παραστάσεις που είδαν, μέχρι τι θα δούνε στο φεστιβάλ, μέχρι τις ταινίες έχουν δει, και όλο αυτό το πράγμα σε κάνει να νιώθεις σε μια ευρύτερη, μεγάλη, ας πούμε, οικογένεια. Νιώθω mm-hmm. δηλαδή ότι η νύχτα στην Αθήνα έχει μια πολυπρισματικότητα mm-hmm. που μπορεί να δώσει στον καθένα, και γιατί κάποιος μπορεί να θέλει να πάει και να τρελαθεί στο χορό, να διασκεδάσει, να πάει σε Σκυλάδικο, να πάει στον Άγιο, ας πούμε, μιας και μιλάμε για την εντός διαβατηρίου περιοχή συνήθως. Γιατί και αυτή είναι στα Εξάρχεια. Μπορείς να πας να κάνεις τα πάντα και αυτό νομίζω ότι δεν είναι σύνηθες. Όταν βγαίνω και πηγαίνω σε άλλες χώρες, με πιέζει πάρα πολύ αυτό το ότι πρέπει να τελειώσω έως τότε, γιατί αλλιώς υπάρχουν μόνο κάτι πάρτι σε κάτι σπίτια που αυτά. Αυτό το ότι σου αφήνει την ελευθερία να κυκλοφορείς μέχρι το πραγματικό ξημέρωμα και να συνεχίσεις μέχρι όσο θες και όσο δεν πάει, και αυτό το πράγμα δεν πρέπει επουδενή να αλλάξει. Γιατί αυτά με τις απαγορεύσεις στις 12 που άρχισε. Εγώ το φοβάμαι ότι τους αρέσει γενικώς. Γιατί θα μείνει, δεν μας μείνει ένα κουσούρι. Δεν θα μείνει, διότι θα ξεσηκωθούν και οι πέτρες. Αλλά νομίζω ότι θα άρεσε σε πολύ κόσμο να μείνει αυτό. Δεν θα γίνει αυτό, το λέω από το μικρόφωνο. Θα ξεκινήσουμε επανάσταση. Να ξεκινήσουμε από εδώ αυτή. Η νύχτα της Αθήνας δεν θα τελειώνει στις 12. Τελειώσαμε αυτό. Μ' άρεσε ο τρόπος που σκέφτεσαι. Η Αθήνα είναι άσχημη το πρωί, όμορφη το βράδυ, ή είναι όμορφη γενικά ή άσχημη γενικά? Είναι άσχημη το πρωί, όμορφη το βράδυ. Δηλαδή πραγματικά το πρωί
ο τρόπος που κυκλοφορούν στα ίδια μέρη που συζητάμε και σκέφτομαι τώρα και πιο κάτω, στην Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου, στην, οι άνθρωποι που είναι τόσο, τόσο θυμωμένοι και τόσο συχτηριασμένοι και τόσο μποτιλιαρισμένοι που από το ότι δεν έχουν καν την απελπισία τους κορνάρουν, είναι απίστευτο το πράγμα. Εγώ επιλέγω να μην πολύ κινούμε το πρωί με τα πόδια, διότι εκνευρίζομαι στην Αθήνα. Το βράδυ είναι σαν να βγουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν την ίδια στάση ζωής. Είναι άνθρωποι που λένε ότι ωραία, τώρα που αδειάσαμε από την πολλή ένταση, που βεβαίως, okay, το καταλαβαίνω γιατί είναι εργαζόμενοι, έχουν τα προβλήματά τους όπως όλοι μας, αλλά τώρα που κάπως αραιώνει ο πολύς κόσμος, ας πάμε να ξαναδούμε αυτούς. Και πραγματικά το πρωί εγώ δεν βλέπω την πόλη. Δεν μπορώ να τη δω από την τόση κίνηση και από τα τόσα αυτοκίνητα και την τόση κόρνα. Υπήρχαν κτίρια που δεν έχω δει ποτέ, ας πούμε. Στην Ακαδημία μιλάω τώρα που την περπατάω συνέχεια. Θεατράλε είναι η νύχτα της Αθήνας. Πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Έχουν γίνει υπέροχα σοου με τρομερά κλάματα, τρομερές απελπισίες, ας πούμε, σε διάφορα μπαρ χωρίς κανέναν πραγματικό λόγο, που αυτό όταν έχεις την νυφαλιότητα εκείνη τη στιγμή να το βλέπεις, συμπονάς και τον άλλο που το περνάει, αλλά ξέρεις ότι και την άλλη μέρα δεν θα το θυμάται καθόλου. Ναι, δεν χαλάσει και ο κόσμος. Ή ας πούμε θυμάμαι σε ένα μπαρ να είναι σταθερά δύο πρόσωπα τα οποία κάθε βράδυ που βγαίνανε τσακωνόντουσαν μέχρι σκοτωμού, βγαίναν όμως κάθε βράδυ. Λεγόντουσαν τρομερές χοντράδες και πάντα γινόταν η ανατροπή, που δεν ήταν καθόλου ανατροπή, ήταν απλά σχεδόν προγραμματισμένο, σχεδόν γραμμένο το τι, που θα το φτάσουμε. Ήταν το παιχνιδάκι της, ναι, που στο τέλος φεύγαν τρομερά αγκαλιασμένοι γιατί λύθηκε αυτό το πρόβλημα. Αλλά αυτό γινόταν καθημερινά. Okay, άβησε η ψυχή του. Ναι, μου είχε γίνει σχεδόν αξιοθέατο. Λοιπόν, Δημήτρης Καρατζάς, πολυπράγμων σκηνοθέτης και άνθρωπος του θεάτρου, που του αρέσει και να βγαίνει και να αλωνίζει στην Αθήνα τα βράδια. Θέλω να μου δώσεις, να μας δώσεις ολονών, ένα έτσι, πώς να το πω, ένα καλλιτεχνικό εξορισμού θα είναι εφόσον μας το δίνει ένας καλλιτέχνης, το απόλυτο, για να το πω απλά, την απόλυτη γιατριά για το hangover. Τι δεν σε βγάζει, δεν σε απογοητεύει ποτέ, τι σε βγάζει πάντα ασπροπρόσωπο. Έχεις γυρίσει δηλαδή στο σπίτι σου, είναι το ξυπνάς την ελημέρα και το στομάχι σου είναι σαν πλυντήριο μετά από 22 πλήσεις. Το κεφάλι σου είναι σαν ορχήστρα κρουστών. Τι κάνεις για να έρθεις στα ίσια σου? Δεν είναι βέβαιο ότι θα έρθω κάθε μέρα στα ίσια μου. Αυτό ορισμένες φορές έχει και το πολύ ωραίο ότι μετά πας και φέρεις κάτι από την προηγούμενη νύχτα και σε ενεργοποιεί μέχρι να εξαντληθεί το απόγευμα που θα τελειώσει τη δουλειά σου. Πόσο ισχύει αυτό? Αυτό είναι η μία εκδοχή. Η άλλη εκδοχή δυστυχώς είναι χημικά πράγματα, είναι ενώσεις, χημικές ενώσεις και φαρμακείο, όπου των νευρομπιών και των τεπών είναι αριστουργήματα μαζί, κόμπο, μην το φοβάστε καθόλου. Των νευρομπιών κάνει πάρα πολύ καλό σε ό,τι κύτταρο έχει κάψει ο εγκέφαλος. Υπάρχει μια μικρή ανάπλαση και τον τεπών βοηθάει στον πονοκέφαλο. Όλα αυτά προφανώς, φυσικά με άφθονο νερό. Εννοείται. Και καλή διάθεση. Και υπομονή. Έτσι. Ναι. Και καλλιτεχνική μου συμβουλή. Αυτό το είπε ω θεατρικό σκηνοθέτη, έτσι, όχι ω άνθρωπο τώρα. Ακριβώς. Ακριβώς. Αυτό την ιδιότητα. Λοιπόν, παίρνουμε και κάτι για το τέλος. Μπορείς να βγεις με κάποιον να μας σου πει ότι βγαίνουμε. Έλα για ένα ποτό. Αν ξέρω ότι δεν το εννοεί, ναι. Αν το εννοεί. Εάν το εννοεί, τι δουλειά έχω να βγω έξω? Τι θα πούμε? Δεν προλάβω να πούμε. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχει τέτοιο περιορισμό και τέτοια αγωνία. Δεν γίνεται αυτό. Οι περισσότεροι φίλοι μου που λένε για ένα ποτό δεν το εννοούν, οπότε τους εμπιστεύομαι πάρα πολύ. Τέλεια. Και στα σοβαρά τώρα. Από Σεπτέμβριο έχεις να μας πεις από τώρα τίποτα που έχεις στα σκαριά, ή είναι πολύ νωρίς για να πούμε πράγματα? Δεν είναι νωρίς, αλλά και να το πω θα γίνει. Σωστό και αυτό. Υποτίθεται ότι φέτος τη χρονιά που περάσαμε θα άνοιγε ένας χώρος που θα ήμουν κάπως καλλιτεχνικός υπεύθυνος για αυτό το χώρο, το Θέατρο Προσκήνιο, όπου είχε ετοιμαστεί το πρόγραμμα που θα κάναμε τη Φέδρα της Μαρίνας Τσβετάγεβα και το Θείο Βάνια του Τσέχοφ, και αυτό θα γίνει φέτος ή δεν θα γίνει φέτος. Θα γίνει όταν αποφασίσουν ότι ο πολιτισμός έχει κάποιο νόημα. Μπορεί ποτέ.
το πιάσαμε το καρφί, το πιάσαμε. Ταβανόπρωκα ήταν αυτό. Δεν την έκρυψα. Δικαιολογημένη. Ναι. Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ραντεβού εκεί έξω, στα μπαρ. Ραντεβού εκεί έξω και για καιρό και ανοιχτά. Δημήτρη Καλατζάκη, κυρίες και κύριοι, τον ευχαριστούμε πολύ για την παρέα. Μην ξεχνάτε εσείς ότι για να μην χάνετε επεισόδιο, αρκεί να βρείτε και να κάνετε subscribe στη σειρά podcast Χίλιες και Μία Νύχτες σε Spotify, Apple Podcasts και Google Podcasts. Ραντεβού την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος, την άλλη Πέμπτη. I'm